το πιο ασφαλές. Στον Ηλία πάντως βλέπουμε πολύχρωμες κιθάρες, υπερβιολίες. Τέσσερις εκτός και αν δεν βλέπω τον ντράμερ. Εφτά είναι. Ναι, βλέπεις καλά. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, μαζί μας είναι οι The Seven Frogs. Μας είπατε ότι δεν, μην αναλύσουμε καλύτερα πώς βγήκε το The Seven Frogs. Είναι μια εγώ μπορώ γιατί απορείτε για το 7, φαινόμαστε βάτραχοι. Εντάξει, όχι, όχι είναι η αλήθεια. Ούτε 7 ούτε βάτραχοι. Ούτε 7 ούτε βάτραχοι. Αλλά εντάξει, αυτό αν είσαι σαν βάτραχοι ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένο όνομα. Τι ακούμε? Ακούμε ένα indie pop αγγλικό rock style. Το πρώτο μας σπίτι το κρατάς μάλλον στα χέρια σου. Βέβαια. Το οποίο είναι... το φτιάξει εσείς, έτσι. Handmade τελείως, ναι. Σαν τα κουλουράκια της γιαγιάς κάτι. Έτσι. Αυτό είναι, πολύ... είναι μια νέα τάση. Μπορεί να το κάνουμε σπίτι μας δηλαδή πια. Σίγουρα, αν έχεις το potential, σίγουρα μπορείς. Και πρόκειται κιόλας αν το χαρτώνει. Λοιπόν, τι έχουμε από live? Live, τρία κομματάκια θα με να παίξουμε. Όχι εδώ. Α, live, λοιπόν. Το Hey Mister είναι το πρώτο. Το Hey Mister είναι το πρώτο. Βασικά τώρα τα μαγαζιά κλείσαμε για χειμώνα, κάνει ζέστη μέσα. Και στείλουμε κάτι street concepts τώρα. Ένα καινούριο trend. Δηλαδή πάμε, τα στείλουμε με κάτι εναλλακτικά, ας πούμε, τύμπανα, με κάτι ενισχυτάκια μικρά στους δρόμους Αθήνας και παίζουμε. Και δηλαδή μπορεί να περπατάμε, ας πούμε, στην Πατησίου και να σας να παίζει. Σίγουρα, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, θα μας πετύχετε και εκεί. Ωραίο είναι αυτό. Α, είστε εναλλακτικοί δηλαδή, μόνοι τους τα παιδιά του συγκρότημα, street festival τύπου. Ναι, έτσι. Όχι, και... παίζουμε και σε μαγαζιά, απλά τώρα ζέστη. Ναι, μην νομίζω πως δεν βρίσκουμε δουλειά στις μαγαζιά και μάλιστα. Αυτό είναι άλλο. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα. Να. Α, δισκογραφικά πέρα από αυτό. Δισκογραφικά αυτό. Θα μόνο συνεχίσουμε κάπως έτσι, λέμε να το συνεχίσουμε. Ωραία. Θα δούμε. Μιλάμε κάπου για εξωτερικό, ας πούμε, κάποιες. Για... απλά μόνο και μόνο για να κάνουμε ένα βινιλί. Ένα master βινίλιο, τίποτα άλλο. Και τελευταίο για να προλάβουμε να παίξουμε τα κομμάτια. Indie, ελληνόφωνο. Δεν υπάρχει. Και βέβαια θα υπάρχει. Ενώ δεν βολεύει, δεν πάει με το indie το Το indie λόγος. Σημαίνει independent, δηλαδή κάτι ανεξάρτητο είναι γενικότερα μια τάση. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ελληνόφωνο ή όχι. Εντάξει, σωστό, θα απλά χαρακτήριζα... δεν έχω ακούσει indie rock. Και εγώ δεν έχω ακούσει, αλλά ελπίζω να υπάρχει κάπου. Ωραία, χάρηκα που τα λέμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε για πάρα πολύ ώρα, αλλά μάλλον θα πείτε το κομμάτι. Άρα καλύτερα να ξεκινήσουμε, το κρατάμε αυτό, έτσι. Να είσαι καλά. Ωραία, θα το πούμε σε λίγο. Θα δίνουμε δωρεάν στα live μας, να το πούμε και αυτό. Αυτό δεν γιατί δεν πουλούνται αυτά, έτσι. Ανοιχτή μητά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλυκιά. Change the world, at least they gotta run away to hide from people now.
Ευχαριστώ. Την κιθάρα την έκανες μόνος σου, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι custom. Ωραία. Τι έχω κάνει κι άλλα, δεν φαίνεται από την κάμερα.